Στους ομογενείς μας στην Νέα Υόρκη, όσο και να το δει κανείς, είναι πραγματικά δύσκολο η σύνδεσή μας με τη Νέα Υόρκη, ωστόσο καταφέραμε να συζητήσουμε και να ακούσουμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα από τον κύριο Πατέλη σε ό,τι αφορά την προοπτική δρομολόγησης υδροπλάνων και στη δική μας την περιοχή και γενικότερα βεβαίως στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στην πολιτική και ειδικότερα σε ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον βουλευτή του κόμματος στη Ροδόπη, τον κύριο Αϊχάν Καραγιοσούφ, που συναντήθηκε σήμερα με τους εργαζομένους στην Ιόνιο κατασκευαστική, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι αλλά και με αντιπροσωπεία καπνοπαραγωγών, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, επισημένοντας πως η καλλιέργεια του καπνού πρέπει να στηριχτεί από την πολιτεία, καθώς φέτος έδωσε δουλειά σε 200 επιπλέον οικογένειες. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καπνοπαραγωγοί του νομού ενημερώθηκαν στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Ροδόπη. Οι 6.200 οικογένειες που ασχολούνται με την καλλιέργεια του καπνού βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς δεν ξέρουν ποιο θα είναι το μέλλον τους, αφού από το 2013 αλλάζουν όλα στον τομέα της γεωργίας. Κύριο μέλημά τους, όπως λένε, είναι να συνεχίσει η επιδότησή τους και μάλιστα να επιδοτούνται στο κιλό. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, Αϊχάν Καραγιουσούφ, τόνισε μεταξύ άλλων πως το κόμμα του θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα, επιδιώκοντας απαντήσεις. Εμείς σαν αξιωματική αντιπολίτευση θα είμαστε πάντα στο πλευρό όπως και των εργαζομένων αλλά και των αγροτών, ειδικά ως βουλευτής της περιοχής, και το πρόβλημα του καπνού απασχολεί τους συντοπίτες μου, τους Ροδοπαίους. Θα ασχοληθούμε από τη μεριά μας έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημά τους. Ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών ανέφερε χαρακτηριστικά πως αυτές οι οικογένειες δεν θέλουν να γίνουν πλούσιες, αλλά να εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Μάλιστα, φέτος, λόγω κρίσης και ανεργίας, πολλοί ήταν εκείνοι που στράφηκαν στην καλλιέργεια του καπνού. Αυτά που έχουμε, τα δικαιώματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ότι δεν θέλουμε παραπάνω λεφτά, ούτε από το εθνικό πρόσωπο, ούτε τίποτα. Αυτά από τα δικά μας τα λεφτά που να μας δοθούν. Εκείνα, τι είναι αυτά? Πρώτα είναι νέα κάπου λέει ότι άρθρο 38 που να μπει και ο καπνός μέσα. Γιατί να μην μπει? Ή δηλαδή εξάγεται και ξέρετε και ζητιέται και τον καπνό. Και δεύτερο είναι ότι μετά από 13 μέχρι σήμερα ό,τι έγινε μετά από 20 θα δοθεί στο κοινό τις επιδοτήσεις, τι ζητάμε? 4,5 ευρώ. Πιο μπροστά δηλαδή παίρνουμε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά ζητάμε. Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε και με τους εργαζόμενους στην Ιόνιο κατασκευαστική, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι και να αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για δυναμικές κινητοποιήσεις, αποκλείοντας την Εγνατία Οδό, ένα θέμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναδείξει όπως υπόθηκε και στη Βουλή. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση και αν η εταιρεία, όπως είπαν, δεν τους βάλει αύριο τουλάχιστον να τους πληρώσει τους μισθούς του 2011, θα προχωρήσουν σε ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, κλείνοντας ακόμη και την Εγνατία. Εμείς τους βεβαιώσαμε ότι θα είμαστε δίπλα τους, όπως ήμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα φέρουμε το ζήτημα και στη Βουλή. Μια εκδήλωση πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες. Είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χθες όλοι όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης το Street Fashion Show. Εντυπωσίασε και απέσπασε τις πιο θερμές κριτικές. Πανέμορφα κορίτσια και αγόρια έκαναν επίδειξη μόδας με ρούχα από καταστήματα της πόλης στο πλαίσιο του Αλεξανδρούπολης Shopping Festival. Η εντυπωσιακή αυτή διοργάνωση εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά, θυμίζουμε. Τη διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος και χορηγός επικοινωνίας φυσικά του Street Fashion ήταν η Δέλτα Τηλεόραση.